στη Nox Web Server με δύο hosting panel, τα οποία είναι και τα δύο open source, που σημαίνει μπορούμε να εξεργαστούμε τα αρχεία τους, να τροποποιήσουμε εκεί που μας χρειάζεται και να φτιάξουμε αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε. Για να ξεκινήσουμε με το εξής. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται όσο και σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή στο σπίτι, κάποιος που θέλει να παίξει με 5 σελίδες κάνοντας εγκατάσταση και δοκιμάζοντας διάφορες πλατφόρμες από ηλεκτρονικό κατάστημα μέχρι και ένα website σε WordPress, Drupal, Joomla ή οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί και να θέλει, δεν έχει hosting και σκέφτεται να το κάνει κάποια στιγμή μετά, αλλά πρώτα θέλει να το δοκιμάσει και να το παραμετροποιήσει ώστε όταν θα πάει κάπου θα είναι έτοιμο, θα πακετάρει αυτά που χρειάζεται, θα τα ανεβάσει κάπου και θα αρχίσουν να παίζουν με ένα domain. Με ένα domain το οποίο ουσιαστικά στη τοπική κατάσταση σπιτιού, γραφείου ή μιας επιχείρησης όπου έχει πάνω από ένα άτομο, δηλαδή μπορεί να είναι και πολύ, δεν έχει και μεγάλη σημασία, γιατί θα δείξω σε λίγο το πώς ορίζουμε ένα domain για να ξεκινήσουμε μια τέτοια κατάσταση. Οι web server, οι servers γενικώς σε ένα GNU Linux σύστημα διαχωρίζονται διακομιστής web mail server, διακομιστής αρχείο, διακομιστής φιλτραρίσματος με proxy server και διακομιστής τεχνικό. Εμείς θα ασχοληθούμε με το πρώτο σημείο. Αν και συγκεκριμένα η κατάσταση που θα κάνουμε μπορεί να είναι και διακομιστής αρχείο. Με παράδειγμα με κάποια πλατφόρμα όπως είναι το OnCloud που μπορούμε να εγκαταστήσουμε και εκεί και να έχουμε τα αρχεία μας πάνω σε αυτό. Πρώτο βήμα είναι τι hardware χρειαζόμαστε. Αν μιλάμε για πρώτη φάση δοκιμής μπορούμε να το κάνουμε και στο πρώτο unbox όπως θα το κάνουμε εγώ σήμερα. Κανονικά, αν το σκέφτεστε σε τοπική κατάσταση μιας επιχείρησης ή σπιτιού, το λιγότερο που θα χρειαστείτε είναι ένα Pentium 4 με ένα γιγκαρά, τουλάχιστον. Αν έχετε καλύτερο μηχάνημα, ακόμα καλύτερα, και ένα δίσκο τάξεως, ξέρω εγώ, ξεκινώντας από 60-80 GB και όσο σας παίρνει. Όσο περισσότερο, τόσο καλύτερο. Επιλογή και κατάσταση λειτουργικού συστήματος. Φυσικά θα επιλέξουμε ένα Linux, μια έκδοση. Για ευκολότερη, για όσους δεν το έχουν ξανακάνει η κατάσταση ενός σερβερ, εγώ θα πρότεινα Debian. Φυσικά μπορείτε, ρίχνοντας και μια ματιά στους οδηγούς που θα δείξω στη συνέχεια, να στήσετε και ένα CentOS. Τώρα βγήκε και η έκδοση 7, που εντάξει, καλό είναι, αλλά θέλει λίγο παραπάνω διάβασμα με θέμα των πηγών που θα πρέπει να εγκαταστήσετε για να έχετε κάποια συγκεκριμένα πακέτα τα οποία θα χρειαστούν. Ρύθμιση ενός δικτύου, πάντα με στατική IP, άσχετα αν το στείλουμε σε κάποιο cloud μιας εταιρείας που δίνει hosting, που θα σας δώσουν ούτε σε άλλο, ή το στείλουμε σε τοπικό επίπεδο. Το πρώτο βήμα που θα πρέπει να κάνουμε είναι θα ανοίξουμε το αρχείο host μας. Προσπαθήσω να το κάνω λίγο μεγαλύτερο. Όπως βλέπετε, έχω προσθέσει στο αρχείο host μια στατική IP που θα έχουμε σε ένα τοπικό δίκτυο με κενό και έβαλα δύο. Εδώ θα βάλουμε CP, το οποίο θα στήσω στην ουσία τους δύο servers, πρώτα στον έναν και μετά στον άλλο, και έχω δώσει διαφορετικές IP πάνω σε αυτά. Αυτό χρειάζεται επειδή αυτό που θα στήσουμε δεν έχει εξαρτική domain name και κάποια IP εξωτερικού, οπότε θα το στήσουμε στο τοπικό επίπεδο. Η εικόνα που ορίζει το server είναι περίπου έτσι. Έχουμε ορισμένα μηχανάκια, συσκευές, οι οποίοι θα βλέπουν ένα web server και ο οποίος μετά από εκεί και πέρα μπορεί να επικοινωνεί με τους τοπικούς servers για backup ή οτιδήποτε άλλο.
κάτι σαν ένα δεύτερο σερβερ με NAS, η αρχεία κτλ. Δεν θα προχωρήσουμε σε αυτό το σημείο και θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά κάνοντας μια εγκατάσταση. Αλλά πριν θα σας δείξω μια ιστοσελίδα στη Wikipedia που βρήκα, όπου έχει πολύ αναλυτικά το άρθρο, πόσα control panel υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πώς χωρίζονται. Είναι αρκετά όπως βλέπετε και αναφέρει για τις άδειες τους, τι υποστηρίζουν, σε ποια λειτουργικά συστήματα παίζουν κτλ. Αυτό που ξεχώρισα εγώ, μια που θα ασχοληθούμε με δύο συγκεκριμένα, είναι αυτά. Όπως βλέπετε, ό,τι είναι με ροζ, διαφορετικό χρώμα, δεν το υποστηρίζει. Όπου υποστηρίζει, έχει το πράσινο και έχει τρία σημεία. Το άρθρο αναφέρει, είναι free libre, που σημαίνει ότι μπορούμε να το τροποποιήσουμε, remote access, ότι έχουμε, είναι control panel, άρα έχουμε την πρόσβαση, και υποστηρίζει, και τα δύο υποστηρίζουν πρόσβαση μέσα σε αυτό, που σημαίνει ότι μετά από την εγκατάσταση και σωστά βήματα εγκατάσταση που θα κάνεις, στο χρήστη, στον τάχαν πελάτη, μπορείς να δώσεις και access μέσα σε αυτό, το οποίο ουσιαστικά και τα δύο, τουλάχιστον το πρώτο, το ISP config, κλειδώνει τον χρήστη, το κάνει αυτό που κάνουν και οι εταιρείες, SSH on jail, δηλαδή πέρα από το φάκελό του δεν μπορεί να βγει. Γιατί συνήθως SSH, άμα δώσεις πρόσβαση σε ένα server, ο χρήστης κάνει βόλτες σε όλο το σύστημα. Ενώ σε περίπτωση αυτή, μετά από τη διαδικασία που θα κάνεις, ουσιαστικά το κλειδώνει μέσα, δεν μπορεί να βγει. Είναι κλειδωμένο σε ένα φάκελο, στο δικό του home, το, πέρα από το home και ορισμένα πράγματα που το έχει δώσει ο διαχειριστής, δεν μπορεί να κάνει βόλτες σε όλο το server, είναι κλειδωμένος εκεί. Αυτό αν το κάνετε να ζήσετε στο Google SSH on the jail, θα καταλάβετε ότι η διαδικασία δεν είναι τόσο πολύ δύσκολη για να το βάλεις ακόμα και σε ένα υπάρχον server, αν κάποιος θέλει SSH. Συνήθως και αυτά τα δύο panel, γιατί ενεργοποίησαν αυτή τη δυνατότητα, για τον εξής λόγο, ότι πολλά από τα open panel, ή open source panel, ελάχιστα, 2 ή 3 αυτή τη στιγμή που έχω ανακαλύψει, έχουν file manager. Που σημαίνει ότι ο χρήστης του δίνει ένα control panel, πηγαίνει, πατάει ένα εικονίδιο και μπορεί να ανεβάσει αρχεία από web, από browser. Αυτά τα συγκεκριμένα δύο δεν το έχω. Βέβαια, λύσεις υπάρχουν πολλές, κάτι σαν το web file manager κτλ. Αλλά θέλει δοκιμή για να είστε σίγουροι ότι σας καλύπτει αυτό. Και τρίτο είναι ότι και τα δύο υποστηρίζουν πολύ καλά email management και ένα σημαντικό τελευταίο καιρό έχει γίνει αυτό το domain key είναι δική μου, ώστε το server ο οποίος στέλνει email να είναι πιστοποιημένος από διάφορες providers ότι είναι, ας το πούμε, καθαρός. Βγάζει ένα σηματάκι πράσινο, δηλαδή ότι το email είναι σωστό, με σωστές υπογραφές. Αυτή είναι η σελίδα, όπως σας είπα, αναφέρει πάρα πολλά άρθρα, είναι το Perso Web Hosting Control Panels, μπορείτε να το αναζητήσετε έτσι, και θα προχωρήσουμε στην ISP Config. Είναι αρκετό καιρό αναπτύσσεται και έχει φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο διαχείρισης. Η σελίδα του είναι spcofig.org. Έχει πολύ καλό documentation που κάνει, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 150 σελίδες πρέπει να είναι, με 5 δολάρια που αναφέρει βήμα προς βήμα το πώς λειτουργεί, τι μπορείς να κάνεις, με ποιο τρόπο να τα κάνεις. Και έχει φυσικά και στη σελίδα του έχει demo. Υπάρχουν και 2-3 add-ons για αυτούς που το σκέφτονται έστω και σε μικρό hosting εταιρεία να δώσουν σε κάποιους πελάτες τους αυτό το control panel. Υπάρχουν billing model που σημαίνει ότι μετράει το που θα το συνδέσεις στο control panel, μετράει το πόσο καιρό είναι ο πελάτης από πότε και οπότε και πόσο έχει πληρώσει, και διάφορα plugins τα οποία υποστηρίζουν να βλέπεις όπως το ISP Config Monitor App και άλλα πλαγίες τα οποία υποστηρίζουν διάφορες λειτουργίες που
θα δώσει ο διαχειριστής του σερβερ προς τους πελάτες. Έχει ένα πολύ καλό documentation, αναλυτικό, όπως βλέπετε η σελίδα είναι αρκετή και με διάφορους τρόπους. Δεν θα αναφερθώ σε όλα, μέχρι και cluster υποστηρίζει το SQL για να μπορείς να κάνεις. Να πω σε συγκεκριμένη περίπτωση ότι πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν το εξής απλό. Έχουν ένα web server για σελίδες, ένα server για βάσεις δεδομένων, για να είναι πιο ελαφρύς και άρα εκεί μπορούν να δώσουν διαφορετικές ρυθμίσεις για τις βάσεις και ένα server για email. Οπότε ουσιαστικά εσύ δίνεις ένα control panel σε ένα server στον πελάτη σου, τις βάσεις δεδομένων που θα του δώσεις είναι σε διαφορετικό server, άρα είναι πιο ασφαλής από ότι να είναι στο ένα και τα email του είναι σε άλλο server. Οπότε οι ρυθμίσεις που θα γίνουν σε κάθε ένα από αυτά ουσιαστικά είναι διαφορετικές και λειτουργούν και πολλές φορές καλύτερα, άρα δεν χρειάζεται πολύ τεράστια και δυνατά μηχανήματα για το πρώτο και για τα δεύτερα. Κάνουν διαφορετική δουλειά. Ουσιαστικά αυτά όλα με ένα control panel τα κάνεις ένα clustering, που από μια μπορεί να είναι καλό, αλλά από την άλλη είναι για να το στήσεις αυτό χρειάζεται μια καλή υποδομή και δυνατότητα καλούς διαχειριστές, οι οποίοι θα διαχειριστούν όλο αυτό το cluster και οι διαφορετικούς σερβερ. Πρώτος τρόπος εγκατάσταση του ASP config είναι, όπως σας είπα, από το documentation πηγαίνουμε, επιλέγουμε ποιο μας ενδιαφέρει, Debian, Ubuntu, CentOS κτλ. Έχει και δυνατότητα με, όπως θα αναφέρει εδώ, με using multiple PHP version. Δηλαδή έχεις κάποιους πελάτες που έχουν παλιές σελίδες, άρα πρέπει να τους δώσεις δυνατότητα η παλιότερη PHP από ό,τι σου δίνει διανομή. PHP σταθερή εγκλωσίνη αυτή τη στιγμή 5.4. Πιο κάτω είναι λίγο δύσκολο. Οπότε αν ο άλλος έχει ένα Joomla 1.5 ας πούμε, σε 5.4 θα φάει πόρτα. Δεν παίζει. Οπότε πρέπει να το δώσεις δυνατότητα, αν θες να το φέρεις σε σένα, να παίξεις σε παλαιότερη έγκλωση. Αυτό δεν θα το δείξω σήμερα, γιατί είναι θέλει και λίγο ξάσκηση καλή για το να κάνεις σε ένα υπάρχον server, να το κάνεις compile PHP 5.3 παράδειγμα, κατεβάζοντας αρχεία και κάνοντας δυνατότητα του σερβερ να δείξει, να μπορεί να το παίξει και να το δώσει μετά στους πελάτες σου. Επιλέξαμε μια έκδοση και ακολουθούμε τον οδηγό βήμα προς βήμα από το πώς κάνουμε την κατάσταση Debian, πώς πηγαίνουμε πηγές κτλ. Και ίσως έχει κάποια βήματα σε αυτές τις σελίδες εδώ, στους οδηγούς, όπου αναφέρει ορισμένα πράγματα τα οποία μπορείτε να προσπεράσετε. Είναι κάτι σαν disable σε Linux για το CentOS ή Apramor για Ubuntu και ίσως την Debian. Ο πρώτο και κύριο είναι πρώτα κάνεις installer σας. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Αν καταλαβαίνετε τα βήματα όταν θα κάνετε η κατάσταση, κάποια που δεν σας χρειάζονται προσπεράστε τους. Δεν θα κάνετε κάτι τρομερό, δεν χρειάζεται αυτό πολλές φορές. Όπως βλέπετε και εδώ τροποποιεί τα hosts και ακολουθείτε απλά βήμα προς βήμα, κάνοντας copy-paste, έχοντας στήσει ένα server σε τοπικό επίπεδο, ακολουθείτε και κάνετε αυτό που σας δείχνω. Ίσως ορισμένα βήματα, όπως είπα πριν, μπορείτε να μην τα κάνετε. Δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή, απλά ο άνθρωπος που το έγραψε θεώρησε ότι αυτό είναι καλό. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να τα κάνετε και μετέπειτα ή αν χρειαστούν. Οπότε δεν είναι απαραίτητο να γίνουν σε πρώτη φάση. Υπάρχει και δεύτερος τρόπος εγκατάστασης. Το ανακάλυψα πριν κάποιους μήνες σε ένα ρώσικο φόρουμ. Εντάξει, τώρα ρώσικα φαντάζομαι δύσκολο αυτά, ξέρετε, αλλά ο άνθρωπος διαχειριστής του φόρουμ έγραψε κάποια script. Το οποίο ουσιαστικά κάνει, ανεβάζοντας ένα tar μέσα στο server, αποσυμπιέζοντας και ξεκινώντας ένα σκριπτάκι, μας δίνει κάποια βήματα να δώσουμε όνομα κτλ. Και ό,τι χρειάζεται, και μετά απλά πηγαίνει και κατεβάζει όλα τα πακέτα, ό,τι χρειάζεται για το server, μέχρι και round cube, αν θυμάμαι καλά, στην τελευταία έκδοση που έκανε. Τα κατεβάζει όλα, τα καθιστάει όλα και εσύ το μόνο πράγμα που χρειάζεται είναι να συμπληρώσει νομίζω ένα-δύο κωδικούς και να δώσει κάποιες
σημειώσεις στο SSL που θα φτιάξεις το server. Τα κάνει όλα αυτόματα. Εσύ το μόνο που χρειάζεται είναι να απαντάς. Οπότε θα ξεκινήσουμε η εγκατάσταση ενός server. Όπως σας είπα, μπορείτε για το κοινό να το κάνεις στο VirtualBox που είτε θα χαλάσετε, δεν έχει μεγάλη σημασία, οπότε κάνοντας το κοινό εδώ. Θέλετε να επιλέξουμε γράφικα, όμως θα επιλέξουμε γράφικα. Τα βήματα είναι πολύ απλά, δεν χρειάζεται να εξηγώ. Οι δύο βασικές διαφορές, του ενός και του άλλου. Το sbconfig όλα τα host, τα domains και πελάτες τα βάζει στο κάθετος var www. Το vsdcp που θα δούμε μετά το διάλειμμα τα βάζει στο home. Home, user, web, domain και public HTML. Οπότε η διαφορά είναι στο, σε αυτή την κατάσταση θα επιλέξουμε το μεγαλύτερο μέρος του, από το δίσκο μας στο var. Μπορούμε να ξεχωρίσουμε var και να ξεχωρίσουμε var www, να το βάλουμε σε διαφορετικό κομμάτι δίσκου. Είναι όπως μας βολεύει. Κάνουμε χειροκίνητη ρύθμιση. Πριν βάλουμε τη διεύθυνση, επιβεβαιώνουμε ποια IP έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει την πρώτη. Προχωράμε παρακάτω, τα υπόλοιπα τα βρίσκει αυτόματα. Εδώ μπορούμε να βάλουμε διακομιστές ονομάτων, όπως λέει, μέχρι 3 και κενό, και να βάλουμε μια IP της Google για να δουλεύουμε. Τώρα το δίνουμε όνομα. Αυτό το όνομα που έχουμε επιλέξει θα το δώσουμε, γιατί έχουμε επιλέξει αυτό σαν ένα λεγόμενο domain. Προχωράμε παρακάτω, δίνουμε κωδικούς για το root. Όπως βλέπετε, το μήνυμα αναφέρει ότι εάν δεν βάλετε κωδικό στην κατάσταση του server στο Debian και το αφήσετε κενό, θα χρησιμοποιείτε αυτόματα shooter. Αν σας δουλεύει έτσι, το προσπερνάτε το βήμα και δεν βάζετε το κωδικό. Αλλά καλό είναι να το κάνετε κάτι. Δίνουμε και ένα κωδικό σε ένα στο πρώτο χρήστη που στείλουμε και προχωράμε. Σημαντικό σημείο τώρα, ανοίχνει το δίσκο, πώς θα το κόψουμε. Διαχείριση με το χέρι, φυσικά. Ωραία, τώρα έχουμε ένας δίσκος, ας το πούμε, 150 γίγα περίπου, και θα ξεκινήσουμε να δημιουργήσουμε τις κατατμήσεις. Το πρώτο που θα είναι το root file system, δεν χρειάζεται παραπάνω από 15 και πολύ το είναι. Πρωτεύουσα και αρχή, εκεί. Σημείο επαφής είναι η κάθετος. Η κινήσιμη ναι, γιατί αυτός ο δίσκος είναι κινήσιμος. Ολοκληρώνουν τις ρυθμίσεις. Οπωσδήποτε να προσέξετε να επιλέξει το πρώτο σύστημα πιον 6.4, για να... Αυτό είναι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που είναι πιο σταθερό. Αφού το στείλουμε εμείς για προσωπική μας χρήση, θα επιλέξουμε και 2 γίγα κομμάτι δίσκο για λεγόμενο swap. Θα το βάλουμε και αυτό πρωτεύουσα. Και αρχή και σύστημα αρχείων που είναι επιλεγμένο θα το κάνουμε χώρος εικονικής μνήμης. Ολοκλήρωση και έχουμε άλλα 120 γίγα. Καλό. Ωραία. Οπότε θα κόψουμε ένα κομμάτι από εδώ, δημιουργία νέες κατάτμησης. Θα κόψουμε περίπου, ας το πούμε, 25 γίγα μας φτάνουν για το μας στάνουν για το home, και πολλοί είναι, δηλαδή, γιατί ο home ουσιαστικά δεν θα χρησιμοποιήσετε, οπότε δεν μας χρειαστεί. Το επιλέγει σαν home και έχουμε άλλα 96 γίγα τα οποία θα ορίσουμε στο var που θα έχει all
blogs, sites, clients κτλ. Δημιουργεί ένα κατάπνιση, αφού μας επιτρέπει ο δίσκος να φτιάξουμε μόνο 4 κομμάτια και δεν χρειαζόμαστε να πάμε ένα σκαλοπατάκι πιο κάτω. Εδώ βέβαια θέλει προσοχή, γιατί από μόνο θα το επιλέξει ο βλέπετε στο ίδιο σαν σημείο επαφής. Εμείς δεν θα το πούμε αυτό και εμείς θα το πούμε στο βάρο. Και ολοκλήρωση κατάπνιση, συνέχεια ολοκλήρωση, όπως βλέπετε έχουν 4 partitions. Όταν στείνεται, αν στείνεται αλφα-config, ουσιαστικά εκτός από πολύ σπάνια σημεία το home δεν θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε καθόλου. Ίσα-ίσα να βάλεις 5 αρχεία. Οπότε ξεκινάει η κατάσταση και απλά περιμένουμε να τελειώσει. Ξετσεκάρουμε όλα αυτά που έχουμε εδώ όπως βλέπετε και αφήνουμε μόνο το SSH. Φυσικά γιατί δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Γι' αυτό πολλές φορές όταν ακούω ότι θα στήσω ένα Apache στο Google που πάνω να πούμε και αυτά. Ωραία, θα στήσει. Apache, θα στήσει με SQL κτλ. Δεν έχει νόημα γιατί οι υπηρεσίες που θα λειτουργείς δεν έχουν γραφικό interface πολλές φορές. Αν και έχει ένα, θυμάμαι για τη MySQL, αλλά είναι πολύ πιο δυσχρηστό από ό,τι να βάλεις ένα PHP MyAdmin. Οπότε γιατί να τρέξεις υπηρεσίες σε ένα τοπικό μηχάνημα, επίσης δεν τις χρειάζεται. Συν ότι κάθε αρχείο που θα ανεβάζεις στο TACAM site θα πρέπει να το κάνεις chmod να είναι το Apache για να μπορεί να γράψει το Apache πάνω στο αυτό το αρχείο ή σε αυτό το file. Είναι, έχει εποχή του πριν 10 χρόνια τα κάναμε αυτά. Τώρα ευτυχώς δεν χρειαζόμαστε να τα κάνουμε. Κάθε αρχείο που θα, θα βάζει μέσα ακόμα και ένα index HTML πρέπει να το πεις ότι να είναι αναγνωρισμό από τον Apache, να ανήκει στη τάδε group και στη τάδε. Αυτό είναι λίγο κουλό το θεωρώ πλέον, όταν υπάρχουν τεχνολογίες που μπορείς να το κάνεις. Ωραία, ξεκινάμε. Μπήκαμε μέσα. Μια συνήθις πρακτική συνιστώ σε όλους, εφόσον βάζετε SSH, ακόμα και σε ένα τοπικό μηχάνημα, να αλλάξετε πόρτα. Μην κρατάτε την κλασική. Λοιπόν, θα πάμε SSH, πάμε. Βάλαμε όνομα χρήστη και έχουμε την IP μας, αν και μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε και το domain. Και το domain που είχαμε... Α, το κλείσα. Εντάξει, το θυμάμαι. ISP.gr. Με ρωτάει να βάλω τα κλειδιά. Μπαίνω σαν χρήστης, μπαίνω σαν root. Το βήμα. Έχουμε ήδη ένα nano, etc, app και sources list. Θα βγάλουμε το CD-ROM, θα το σώσουμε και να κάνουμε ένα update. Βλέπετε ότι τα έβαλα όλα για να κάνει σε μια γραμμή. Get update και Upget, dist upgrade ή να βάλω και άλλα πακέτα που χρειάζομαι π.χ. στην πρώτη φάση η κατάσταση που δεν θα χρειαστεί τίποτα άλλο εκτός από το MC που θα δούμε για ποιο το χρειαζόμαστε. Είναι χρήσιμο εργαλείο, θα σας βοηθήσει στη μετακινήση των φακέλων, αρχείων, τροποποίηση, edit και τα λεγόμενα. Είναι καλό, καλό το εργαλείο. Ωραία, καταστήσαμε. Κάναμε το πρώτο update και τώρα. Τώρα πρέπει να συνδεθούμε και να το βάλουμε το, αυτό που σας έλεγα στην αρχή, εκείνο το auto install το σύνολο από τα script, το auto install το ASP.config. Θα ανοίγουμε ένα, θέλετε file Zilla, θέλετε οτιδήποτε άλλο, θέλετε file manager. Πήγαμε, συνδυνόμαστε στο server με SSH. Μπορούμε να δώσουμε και το domain εδώ, αλλά και την IP. Η πόρτα δεν άλλαξε ακόμα. Θα την αλλάξουμε στη συνέχεια. Θα πάμε στο home το χρήστη, γιατί αλλού δεν μπορούμε να γράψουμε. Και θα την γράψουμε έτσι τον που τον έχω αποσυμβιεσμένο κιόλας
κατευθείαν μέσα, χωρίς να χρειάζεται να το κάνουμε αποσυμποίηση μέσα στο σερβερ. Όπως είναι, το ρίχνουμε. Σε τοπική φάση που είμαστε, εντάξει, είναι πολύ γρήγορα πηγαίνει, οπότε δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο να κάνουμε. Έχει δύο σημεία πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε κατάσταση, όπως σας είπα, είναι στο SSH δύο σημεία. Είναι να αλλάξετε την πόρτα, η κλασική 22 εγώ θεωρώ είναι ψηλοτρύπα, δεν είναι καλό. Αν δεν μιλάμε για, να το θυμάστε για θέμα ασφάλεια, ότι όταν θα στήσετε κάτω άλλο, το 22 ξεχάστε. Βάλτε 22, βάλτε 22, 24, βάλτε 44, 40, οτιδήποτε το οποίο δεν έχει σχέση με την κλασική πόρτα. Είναι πολύ πιο δύσκολο και να το ανακαλύψει κάποιος και να καταλάβει τι έχει πίσω από αυτή την πόρτα την παράξενη, από την 22 SSH, σίγουρα. Οπότε καλό είναι να την αλλάξω. Και ένα σημείο σημαντικό, αυτό που λέει permit root login yes. Ένα χ. Ποτέ να μπαίνει root απομακρυσμένο. Απαγορευτικό. Είναι πρώτο θέμα ασφάλειας. Εγώ πόρτα δεν θα αλλάξω, απλά σας το ανέφερα για να θυμάστε ότι καλό να μην είναι η ίδια πόρτα που υπάρχει εξ αρχής. Τι κάνουμε, μια υπανακίνηση της υπηρεσίας. Okay. Έχουμε ανεβάσει το σκριπτάκι. Οτιδήποτε κατεβάζετε και τρέχετε που έχει να κάνει με αρχεία και τα λοιπά, η κατάσταση, καλό είναι να το τρέχετε μέσα από το φάκελο του root και όχι μέσα από το φάκελο του χρήστη. Οπότε το μετακινούμε στο root και πηγαίνουμε στο root. Okay. Τα σκριπτάκια είναι ήδη έτοιμα μέσα, οπότε ξεκινώντας εδώ με start ch, ξέρω γιατί εδώ λέει η έκδοση demo, έχει φτιάξει διαφορετικές εκδόσεις. Η πρώτη έκδοση light είναι, ας το πούμε, free. Η δεύτερη έκδοση είναι αυτό που σας αναφέρα πριν, μπορεί να σου δώσει δυνατότητα multiple PHP εκδόσεις. Έχει και τρίτη έκδοση η οποία πάει και βάζει Apache μαζί με Nginx. Ο οποίος γνωρίζει από web servers ξέρει ότι Nginx είναι αυτό που δίνει γρήγορα και δίνει δυνατότητα caching στα sites. Και έχει φτιάξει διαφορετικές εκδόσεις ώστε εάν τώρα αξία του όλης αυτής της δουλειάς είναι κάπου στα 20 δολάρια. Τιμή τραγική δηλαδή, αν θες πραγματικά να στήσεις κάτι έτοιμο και το να κάθεσαι και να στείνεις Nginx χωριστά, Apache χωριστά και όλα αυτά, ενώ κατεβάζεις ένα σκριπτάκι, το τρέξεις να πούμε και τα κάνει όλα, ξέρω να κάθεσαι και περιμένεις και μετά τροποποιείς πέντε πράγματα, νομίζω είναι πολύ καλό. Μας έχει αναγνωρίσει πλέον αρχιτεκτονική διανομή Debian, έκδοση και όνομα. Λέμε αποδέχομαι. Εδώ στις άλλες εκδόσεις έχει δυνατότητα να επιλέξεις ή Apache ή Nginx, όπως λέει μη διαθέσιμο, ή Apache μαζί με την Nginx, οπότε θα τα βάλει και τα δύο. Ο Apache, θα το δούμε στη Vesta CP, είναι, δουλεύει υπόγεια, είναι σαν δεύτερο κομμάτι, σαν υπηρεσία, και η Nginx είναι αυτό που σερβίρει. Δηλαδή ο ένας είναι σερβιτόρος, ο άλλος είναι κουζίνα. Εκείνος τρέχει, φτιάχνει, παραδίδει και ο άλλος το σερβίρει. Οπότε ουσιαστικά σε αυτή τη φάση θα δουλεύει. Εδώ βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα να βάλεις και webmin και mc, mc έχουμε ήδη. Webmin καλό μεν, αλλά το μόνο που θα σας έλεγα ότι θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε webmin είναι γιατί έχει ένα εύκολο για όχι για απλό χρήστη να πάτε να επιλέξει κάποιος φακέλος να κάνει backup αυτόματα και ποια ώρα και να σας στείλει και ένα email ότι τελείωσε. Δηλαδή τέτοιο πράγμα. Κατά τα άλλα, από την άποψη ότι το τι κάνει δεν είναι εκεί ότι καλύτερο. Τώρα αυτή τη στιγμή μας λέει να έχετε λίγο υπομονή και θα αρχίσει να κατεβάζει ό,τι έχει στο script και τα στείνει. Να ανοίξουμε και ένα browser για να είμαστε έτοιμοι.
κάνει ανανέωση λίστας με αποφυτήρια, που σημαίνει ότι τα κάποια script που έχει μέσα έχουν οριστεί ότι να φάει. Ωραία, ξεκινήσαμε. Λέει ονοματιακομιστή. Αν θέλουμε να αλλάξουμε, αλλιώς το κρατάμε. Ωραία. Δώστε ένα σύνθετο κωδικό για τη root της MySQL. Εντάξει. Κατάσταση SSH, αν και το έχουμε καταστήσει ήδη από πριν. Πρακτικά αυτός το έγραψε με τη λογική ότι έχεις ένα panel σε ένα hostmaster ή σε ένα hosting εταιρεία και έχεις άλλη επιλογή το πώς θα στήσεις το server σου και άρα δηλαδή πρέπει να κάνει την κατάσταση από εκεί. Αυτή τη στιγμή κατεβάζει το postfix, εγώ θεωρώ το postfix είναι καλύτερο από το exim, γιατί αν ρυθμίσει το exim είναι λίγο χειροκίνητα, δηλαδή αν πας είναι λίγο δύσκολο. Αλλά γι' αυτό επιλέξαμε να δείξουμε το πώς θα κάνεις με panel, γιατί θα τα στήσουν αυτά και θα τα ρυθμίσουν χωρίς να χρειάζεται εσείς να πάτε χειροκίνητα να παρέμβουν. Διαφορετικά δεν έχει νόημα να το στήνεις όπως είναι. Είναι διαφορετική λύση. Όλα αυτά που κάνει τώρα, βάσει με τον οδηγό που είχαμε δει, πρέπει να τα κάνεις χειροκίνητα. Σημαίνει copy-paste, 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 copy-paste και συνεχίζει. Και κάθεσαι και περιμένεις πότε θα τα κάνει. Ο script αυτός, αυτό το σύνολο των σκριπτών που έχει κάνει αυτός, σε διευκολύνουν ότι απλά κάτσε και περιμένεις. Να κάνεις τίποτα άλλο. Όπως και το VestaCP σε μια απλή κατάσταση που το κάνουμε, το ίδιο πράγμα. Απλά κάτσε και περιμένεις. Τα κάνει, τα καυτά και σε κάνει 2-3 ερωτήσεις σε βάση ότι πώς θα το κάνω αυτό, τι κωδικό να βάλω κτλ. Όλα τα υπόλοιπα τα στείνει, ό,τι είναι απαραίτητο δηλαδή. Βλέπετε, εμφανίζονται διάφορα πακέτα που βάζει. Τα κάνει αυτόματα χωρίς να χρειάζεται εσύ να κάθεσαι και να κάνεις κοπιπίες και αν σου σκάσει το πακέτο, αν δεν έκατσε να πούμε καλά και τα λέγοντα. Συμβαίνουν. Βέβαια τα βήματα που έχουν γράψει στο κοπιπίες του ASP.config είναι πολύ απλά, οπότε εντάξει, συνήθως δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Το μόνο που χρειάζεται σε μια κατάσταση είναι να ανοίξεις τις πηγές, αυτό που δεν έκανα εγώ πριν και γκρίνιαξε ότι έχεις το CD-ROM και βάλει μου άλλο. Οπότε ουσιαστικά δηλαδή από εκεί θα τα κατεβάσει αυτόματα όλα. Για κάποιον που θα τα δοκιμάσει και αν τα πάτε σε Ubuntu server, εγώ θα πρότεινα να ξεκινήσετε από το Linux 12.04. Μου πείτε γιατί. Παρακτηνούει. Γιατί στο 12.04 τα πακέτα που έχει το DSP είναι 5.4. Στο 14.04 είναι 5.5. Οπότε αν θα πάτε να βάλετε κάποια πλατφόρμα παλιότερη, η οποία μπορεί τυχόν να μην υποστηρίζει και να μην τρέξει DSP 5.5, θα ψάχνετε να πούμε γιατί ξαφνικά αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Ενώ πάτε σε πιο κατώτερη έκδοση και όταν διαπιστώσετε ότι όλα αυτά που θέλετε να βάλετε δουλεύουν, τότε μπορείτε με ένα update να το κατεβάσετε και στο 5.5. 5.5 είναι νωρίς ακόμα. Το πακέτο jailkit είναι αυτό που σας έλεγα ότι δίνει όταν αν θα δώσετε στο χρήστη SSH, το κλειδώνει και το πακετάρει μέσα στο δικό του το home που θα το δώσετε. Και ουσιαστικά δεν μπορεί να βγει πέρα από το φάκελο αυτό που θα δοθεί στο χρήστη. Με την πρόσβαση σε εσύ. Κάνει το μεταγλώτσιο. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή κάνει το λεγόμενο compile του jailkit για να μας δώσει δυνατότητα να προχωρήσουμε. Ορίστε. Όλα αυτά που χρειάζεται μας ρωτάει. Ενώ στη φάση απλή κατάσταση στο ISP σε τρέχει να πούμε και πρέπει κάθε φορά. Εδώ πας σε αυτό το μικρό πινακάκι, αλλάζεις τα σημεία που θες να αλλάξεις. Και ό,τι στοιχεία θες να συμπληρώσεις. Και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή δημιουργεί πιστοποιητικό για το FTP. Για να μπορείς να επιλέξεις την σύνδεση με FTP με TLS. Να δώσω. Ωραία. Τα καθιστάει όλα, τα κάνει ένα restart. Τα ξαναξεκινάει. Φτιάχνει το FTP με MySQL CHROOT, που ουσιαστικά ακόμα και στο FTP το κλειδώνει μέσα,
στο φάκελο από το χρήστη που του δίνει. Η καθιστά και το κάνει κομπάει το JLT Tech στις 2.7. Ναι, πρέπει να είναι τελευταία. Αυτή. Και τώρα αυτή τη στιγμή θα πάει να κατεβάσει το SPIC of FIC. Εδώ απλά πατάμε Enter. Σε αυτά που επιλέγει. Τώρα δημιουργούμε το SSL για το ISP config. Λοιπόν, ένα σημαντικό. Κλασικές πόρτες στο ISP config είναι 8080. Αυτό που βγάζει το browser. Εγώ προτείνω να τις αλλάξετε. Μην χρησιμοποιείτε την κλασική. Γιατί ό,τι είναι κλασικό, όπως είπα, για εσάς, καλό είναι να το αποφεύγετε. Ναι, μπορείτε να το βάλετε έτσι και να προσπεράσετε. Βάλετε το κάτι παράξενο. Στείλουμε SPIC config, αλλά το βάλουμε όπως το βάζει η πάνελ. 2083. Yes, στο SSL που θέλουμε, πάει δημιουργεί το κλειδί, μας ξαναζητάει τα ίδια στοιχεία. Φτιάχνει εκεί αυτό το κλειδί, κάνει restart όλα τα services και νομίζω είμαστε, μετά από αυτό είμαστε έτοιμοι. Ανοίγοντας browser και πηγαίνοντας asp.group.gr 2083. Ναι, SSH. Ok. Και εδώ βάζουμε το κλασικό admin. Αυτή είναι η αρχική οθόνη. Πρέπει να φτιάξετε νέο χρήστη εδώ, όπου να το δώσετε όπως βλέπετε πολλά πράγματα, τι μπορεί να κάνει και σε ποια ομάδα θα είναι, τι μπορεί να βλέπει, σε ποια ομάδα θα είναι, δεν μας το δίνει αν δεν το συμπληρώσουμε, ας το κάνουμε ένα. Παράδειγμα, Greek Look. Θα του δώσουμε ένα σύμφυτο κωδικό. Του δίνουμε τα module που μπορεί να επηρεάζει. Αυτή τη στιγμή, επειδή θέλουμε να το κάνουμε διαχειριστή, θα το δώσουμε όλα. Και από πού να ξεκινάει. Είναι το dashboard. Δηλαδή, όταν θα μπαίνει μέσα, τι θα βλέπετε από τη μάσκα. Φυσικά, έχει και ελληνικά. Αυτό είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, οπότε μπορείτε για τον πελάτη, πελάτη που θα φτιάξουμε στη συνέχεια, να το δώσετε ελληνικά σε αυτόν. Active πρέπει να το δώσουμε και να το βάλουμε και στην ομάδα admin, γιατί θέλουμε να το κάνουμε διαχειριστή. Και τώρα είναι εντάξει. Και μας δίνει δυνατότητα να κάνουμε login σαν διαχειριστής αυτός. Αλλά δεν θα το κάνουμε, εμείς θέλουμε να δούμε συνέχεια. System Services. ISP config έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί εικονικές μηχανές που σας δίνει, όπως βλέπετε τελευταίο εικονίδιο, V-Server. Ουσιαστικά δηλαδή σας δίνει δυνατότητα από μέσα να διαχειριστείτε και τις εικονικές μηχανές που θα φτιάξετε. Έχει επιλογή εδώ Mirror Server, εάν έχουμε το στήσει σε φάση Cluster, αυτό που, που έλεγα στην αρχή. Πάμε στο System Server Config. Οι μάσκες είναι απλές, IP Address Net Mask, Gateway, θα του δώσουμε και αυτόν ένα Gateway που έχουμε εδώ. Hostname
που είναι λογικό να το κράτησε αυτό που έχουμε βάλει, γιατί αυτό του δώσαμε. Name servers, εδώ έβαλε κλασικά του Google, αλλά να βάλουμε και ένα δικό μας το τοπικό ή να βάλουμε κόμμα ανάμεσά τους. Firewall. Φυσικά όταν θα το στήσουμε σε τοπική κατάσταση, αφήστε αυτό που έχει, το pastel firewall. Εδώ βλέπετε έχει backup directory. Πού θα βάλει τα backup? Το κλασικό του είναι στο var backup, εκεί θα κάνει backup τα site μαζί με τις βάσεις. Εφόσον έχουμε φροντίσει ότι έχουμε ένα δεύτερο δίσκο για να παίρνει τα backup, του δίνουμε την ανάλογη εντολή. Εδώ έχει δύο επιλογές, να είναι by user ή να είναι by root. Καλό είναι να είναι by root και να μην χρειάζεται ο user να ανησυχεί. Έχει μερικές ιδιαίτερες ρυθμίσεις για το mail, οπότε αν θεωρείτε ότι κάποια από αυτά χρειάζεται να τα αλλάξετε, καλό είναι. Εξ αρχής μπορείτε να ορίσετε mailbox size limit ή θα το ορίσετε μετέπειτα στο χρήστη πόσο επιτρέπεται ή όχι. Έχει να ενημερώσει τον κλασικά τον πελάτη, ξέρω εγώ, 7 μέρες ότι έχει πιάσει χώρο και να το στείλει το quota client ότι φίλε έχεις υπερβεί το λεγόμενο. Το κομμάτι του get mail είναι να μπορείς να το συνδέσεις το sp-config με κάποιο άλλο mail server ώστε από εκεί να τραβάει τα mail ο χρήστης στο δικό του λογαριασμό. Client είναι πολύ απλά. Ας βάλουμε το πρώτο client. Να γυρίσουμε λίγο. Web. Εδώ όπως βλέπετε έχει ήδη ρυθμιστεί που θα είναι website based here. Πώς θα χωρίζονται οι φάκελοι το client ID και διαδρομές που δίνει. Έχει δυνατότητα να κάνει make relative sim links ή network file system. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο να το ενεργοποιήσετε καν γιατί δεν θα μας χρειαστούν στη φάση. Apache είναι user και Apache group είναι αυτά. Αυτό το είπαμε και πριν. Και έχουμε κάποιες λειτουργίες για SSL και τα λοιπά. Permissions. Παράδειγμα. Set for permissions on update, που σημαίνει ότι είναι καλό να υπάρχει. Έχει δυνατότητα να τους χρήστες που θα φτιάχνει να είναι με Linux user ID του web ID, δηλαδή να κρατάει το ίδιο ID. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό, τουλάχιστον εγώ που το δουλεύω και σε production φάση δεν μου χρειάστηκε ποτέ να υπάρχει αυτό. PHP settings. Κλασικά πράγματα που θα είναι ποιο θα είναι το PHP είναι η διαδρομή αυτή να τη θυμάστε γιατί είναι αυτό το αρχείο που θα δούμε σε λίγο πως πηγαίνει και τι τροποποίησης χρειάζεται. Είναι σε αυτό το αρχείο το οποίο όταν θα ενεργοποιήσετε στο λεγόμενο site και θα το πείτε ότι εδώ θα βάλω τα disable functions σε μια καρτέλα θα αντιγράψει αυτό το αρχείο. Άρα σημαίνει ότι αυτό το αρχείο πρέπει να τροποποιήσετε. Και το δεύτερο αρχείο καλό είναι να τροποποιήσετε το πιο κάτω, PHP είναι, και εκείνο. Θα αντιγράψει ένα από τα δύο αυτά, ανάλογα το τι θα έχετε επιλέξει στον πελάτη. Application vhost. Είναι κάποια application που μπορείτε να βάλετε μέσα σε ένα συγκεκριμένο φάκελο, κάτι έξτρα που θέλετε να δώσετε στους πελάτες ή το λεγόμενο το Web File Manager, παράδειγμα. Και εδώ καλό είναι να αλλάξετε την πόρτα. Να τη βάλουμε 2082 και να του δώσουμε αυτό που δώσαμε στην αρχή. isp.gr. Και εδώ έχει ρυθμίσεις για τα στατιστικά σε αυτό το κομμάτι. Τα DNS είναι το κλασικό, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε τίποτα. Το FastAGI έχει δύο πραγματάκια που ίσως θα χρειαζόταν να αλλάξουμε μετά, αλλά θα το αλλάξουμε ανά client. Γιατί για κάθε client, για κάθε site θα φτιάχνει δικό του
φάση JavaScript, οπότε καλό είναι να μην πειράξουμε το αυτούσιο, αλλά να πειράξουμε το για κάθε ένα ξεχωριστά, εάν θα χρειαστεί. Εδώ θα βάλουμε New Apache, JailKit, εδώ μας δίνει πού θα φτιάξουμε, λέει, τι root του home στους χρήστες, μπορούμε να το δώσουμε και αδρομή που θέλουμε, που θα βάζει στους χρήστες. VLogger, που κάνει τα logs, Chrome, ουσιαστικά δεν χρειάζεται εδώ κάτι να πειράξετε, μπορείτε να τσεκάρετε στην τελευταία καρτέλα για να μπορείς να βλέπεις τα monitoring status των υπηρεσιών. Αυτό είναι ουσιαστικά. Server IP addresses, αν ξέρετε να δώσετε δεύτερη IP address ήδη στο υπάρχον σύστημα, στην έφρονα, θα το δώσετε και εδώ. Εδώ έχει και την δυνατότητα, αυτό που σας έλεγα, ότι μπορείτε να το ορίσετε new PHP version, εφόσον έχετε προβλέψει ότι θα το κάνετε και σε ποιο client θα το δώσετε. Έχει directive snippet, ένα ωραία λειτουργία, το οποίο θα, όταν διαβάσετε το προμετρήσετε, θα καταλάβετε γιατί χρησιμοποιείται. Έτοιμες ρυθμίσεις όταν θα φτιάχνετε κάποιο site για κάποιο client. Add firewall record. Αυτό που έλεγα στην αρχή, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Βλέπετε τις πόρτες που έχει εδώ. Τροποποιείτε ανάλογα ποιες θέλετε. Αυτός έχει βάλει αυτές που έχει ορίσει. Εμείς βέβαια δεν έχουμε 80-80, εμείς επιλέξαμε 20-83. Οπότε το τροποποιούμε. Και για τα applications έχουμε βάλει 20-82. Το ενεργοποιούμε και είναι ουσιαστικά το απλό σχετικά firewall. Δουλεύει με IP tables φυσικά. Είναι έτοιμο. Το main config είναι ένα σημαντικό βήμα. Όταν θα διαβάσετε το SP config, το documentation και το τεράστιο αρχείο, μπορείτε να το ορίσετε διαφορετικά. Εδώ έχει με C client ID, που σημαίνει ότι το client C1, C2, C3 και πάλι έχουμε. FTP user ορίζει client name, που ουσιαστικά βάζει όνομα χρήστη του client και ό,τι του δώσετε. Και αν νομίζετε ότι δεν σας βολεύουν αυτά που θα δοκιμάσετε, μπορείτε να τα τροποποιήσετε και να το αλλάξετε. Φυσικά αυτό πρέπει να γίνει από την αρχή ή στη δεύτερη κατάσταση, γιατί μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Εδώ έχει δυνατότητα να βάλει στα grep subdomains as website, που καλό είναι, γιατί αυτή τη στιγμή στήθηκε, οπότε δεν έχουμε τίποτα έτοιμο. Αυτό δεν το τσεκάνουμε, γιατί μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα. Web FTP URL είναι εκείνο το μικρό πακετάκι, νομίζω, που σε κάνει το file manager Web FTP που κάνει, αν το δώσουμε συγκεκριμένο. Τροποποιούμε αυτό, τελείωσε, και μπορούμε να δούμε για τα mail που θα είναι το web mail μας. Αν έχουμε κάποιο mailing list γενικό, ή θα το συνδέσουμε αυτόν σε κάποιο άλλο εξωτερικό server για να χρησιμοποιεί εκείνη το όνομα χρήστη με βάση αυτά που θα δώσουμε για να στέλνει mail. Οπότε είναι η δυνατότητα ότι όλο το server, ό,τι mail θα στέλνει, σε εμάς τουλάχιστον, θα στέλνει με διαφορετικές ρυθμίσεις που θα το δώσουμε εδώ. Αυτό συνήθως το κάνουν αυτοί που στείλουν πίσω από κάποιο firewall σε τοπικό δίκτυο που δεν τους επιτρέπει να χρησιμοποιεί την πόρτα 25. Οπότε εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε βάζοντας τις ρυθμίσεις. Στα domains, use domain limit in the client module of new domains. Ναι, μπορούμε να το τσεκάρουμε εξ αρχής, αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται, τουλάχιστον στην πρώτη φάση εγκατάστασης. Έχει και μερικές ρυθμίσεις εδώ, που εγώ τουλάχιστον δεν τις χρησιμοποίησα, αλλά μπορείτε να το βάλετε για να δοκιμάσω να το μεγαλώσω λίγο, να το βλέπετε καλύτερα. Βλέπετε ότι έχει διάφορες επιλογές, οπότε ανάλογα το τι σας χρειάζεται όταν θα κάνετε την κατάσταση,
θα ενεργοποιήσετε ή όχι αυτά. Εδώ έχει και η μαντέση ότι κάνουμε, είμαστε στη φάση ανακαίνησης. Έχει ένα ωραίο τρόπο να ενεργοποιήσετε SP Config Add-ons. Ουσιαστικά την διαδότητα, ανάλογα πώς θα βάλετε το client, μπορείτε να το δώσετε να κάνει αυτόματη εγκατάσταση WordPress, Drupal, Joomla και διάφορα τέτοια κατεβάζει και ανάλογα πόσα θα το δώσουμε μπορεί να χρησιμοποιήσει από αυτά, μπορεί να πάει με 5 κλικ όπως στα κλασικά panel που υπάρχουν που, που παίρνει χρώστη, πάει και κάνει αυτόματη εγκατάσταση ουσιαστικά σε πληρώνεις δύο πραγματάκια και στο Steam έτοιμο. Απλά πρέπει να το ρυθμίσετε αυτό εάν σας ενδιαφέρει. Εδώ νομίζω ότι software updates δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε και τα πακέτα. Γλώσσες. Εδώ έχει και τα ελληνικά, αλλά εάν θέλετε να δείτε πώς είναι ελληνικά, καλύτερα να φτιάξετε ένα μπλάκτυπο. Ας δούμε. Εδώ είναι το λεγόμενο τα στατιστικά του server, σε αυτή την καρτέλα. Βλέπει, ας πούμε, πόσο δίσκο χρησιμοποιούμε και ποια partitions είναι μάλλον, πόσο είναι χρησιμοποιεί. Ήδη έφτιαξε το IPTables Rules, με αυτά που επιλέξαμε, όπως βλέπετε, και έχει ενεργοποιήσει και το FileBand, και αυτός ήδη έτρεξε. Έχει και RK Hunter εδώ, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει τρέξει ακόμα, και διάφορα στατιστικά τα οποία βλέπετε από εδώ, τι log καταγράφει και SP config log, και αν καμιά φορά μπαίνετε εδώ, καλό είναι να κοιτάξετε, να δείτε τι γράφει, γιατί ίσως κάπου υπάρχει κάποιο σφάλμα και πρέπει να ενεργήσει. Στα clients, ας πούμε ότι φτιάχνουμε ένα, θέλουμε να βάλουμε στα γρήγορα ένα site. Κανονικά πρέπει να βάλουμε ένα client τώρα. Θα πούμε ότι είναι η company name Outlook, τίτλος Mister, contact name admin, για το name number. Εδώ μπορούμε, μας δίνει δυνατότητα να το τροποποιήσουμε. Το αφήνουμε όπως είναι. Οκ, επιλέγουμε τη γλώσσα, το αφήνω έτσι όπως είναι και το αποφυκεύω. Μετά πάω και βάζω, αρχίζω να βάζω τα limits που λέγαμε ότι αυτόν τον πελάτη εγώ θέλω να το βάλω κάποια limits. Client of reseller, δηλαδή μπορεί αυτός να είναι ένας reseller το οποίο έχει δικούς του πελάτες. Αρχίζουμε εδώ, web limits. Τι θα χρησιμοποιήσει, μάχρι να το domains. Μείον ένα σημαίνει upper. Ωραία, το βάλουμε 100. Μπορείς να έχεις 100 site. Quota. 50 γίγα. Traffic. Ξέρω εγώ 100 γίγα ή παραπάνω. Will card subdomain available. Να το δώσουμε και αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή το πρώτο πελάτη μπορείτε να το δώσετε όλα και χωρίς περιορισμούς. Αν είστε ο ίδιος πελάτης. Σε κάποιους άλλους θα πρέπει να φτιάξετε τα limit templates από εδώ προσεκτικά και από εκεί μετά θα είναι εύκολο στην πρώτη φάση επιλογής με ποιο template θα το κάνει. Άμα τα κάνετε αυτά πρώτα, μετά μπορείτε για τους υπόλοιπους να επιλέγετε. Εδώ έχει πολύ εύκολο. Έχει και webdav. Οπότε βλέπετε ότι έχει αλλιάς domains, FTP και shell users. Είναι αυτό που λέγαμε για το jailkit και SSH. Μετά έχουμε παρακάτω πόσα mail μπορεί να έχει αυτός. Cron jobs limit, πόσα μπορεί να έχει τα cron jobs να φτιάχνει. DNS limit, πόσα DNS servers θα έχει πάνω σε αυτό το account. Virtualization limit, αν θέλουμε να το δώσουμε τη δυνατότητα να τρέχει εικονικά συστήματα, οπότε το ορίζουμε εδώ. Και πόσα, αυτό που είπα πριν, που έδειξα πριν, που μπορείς να βάλεις, πόσα applications μπορείς να το δώσεις να τρέξει. Πόσα που θα φτιάξει.
Εμείς λέμε ότι εδώ δεν χρειάζεται τίποτα. Okay. Εδώ πάλι είναι, μπορούμε να φτιάξουμε reseller. Αυτά είναι τα template που έλεγα. Δίνουμε ένα όνομα στο template. Κάποιο. Να δώσουμε ένα. Greek Loop, παράδειγμα. Limit templates. Και όταν θα πάμε στα limits, εδώ πλέον μπορούμε να ορίσουμε τι μπορεί να έχει αυτό το template για τους πελάτες του. Ή μπορεί να το master client. Οπότε μέσα από αυτό θα κάνουμε τους περιορισμούς που θέλουμε. Ωραία, έχουμε έναν πελάτη. Δεν θα δείξω αναλυτική ανάλυση το πώς θα κάνουμε DNS settings. Εδώ είναι λίγο δύσκολο, πρέπει να διαβάσετε πρώτα. Καλύτερα για να μην σας μπερδέψω περισσότερο. Εγώ θα κάνω απλό. Έφτιαξα έναν πελάτη, έδωσε κάποιους βασικούς περιορισμούς και θέλω να το φτιάξω ένα website για αυτό το πελάτη. Ωραία. Αυτός ο πελάτης θα έχει ένα website. Θα επιλέξουμε το ίδιο που έχουμε για να δείτε πώς θα είναι. Ωραία. Επιλέγω τον πελάτη. IP address κρατάει το ίδιο, εκτός αν έχουμε βάλει δεύτερη IP address για το server. IPv6, αν έχουμε ενεργοποιήσει δυνατότητα για να παίζει και αυτό, και το συμπληρώνουμε το website. Hard disk, όπως είπαμε, αυτός είναι ο πρώτος μας πελάτης που είμαστε εμείς, να το δώσουμε όλα, να μην μας μπερδεύει. Εδώ υπάρχει αυτό εδώ, αυτό subdomain. Εγώ συνήθως όταν φτιάχνω, επιλέγω το τελευταίο. Να μπορεί να παίξει σε όλο. Να μην με μπερδεύει. Και δυνατότητα PHP, όπως βλέπετε, έχει πολλά. Και οι περισσότερες πλατφόρμες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που κυκλοφορούν λειτουργούν πολύ καλύτερα με FastCGI. Που σας προτείνω και εσάς να το χρησιμοποιήσετε αυτό. PHP version, το default που έχουμε και σώζουμε. Μετά μπορούμε να πάρουμε στα υπόλοιπα. Έχει το εξής. Αν θέλουμε να ενεργοποιήσουμε να κάνει κάποιο redirect, εδώ πρέπει να ξέρετε τι σημαίνει redirect και ανάλογα θα επιλέξετε πού θα πηγαίνει και πώς θα πηγαίνει. Καλά, SSL μπορείς να το πάρεις και εδώ εφόσον έχεις στοιχεία, αλλά για ένα site δεν είναι πρόβλημα. Στατιστικά, εδώ θες να χρησιμοποιήσεις WebAnalyzer ή AVStats, ανάλογα, εγώ συνήθως επιλέγω AVStats γιατί είναι η πιο όμορφη στην εμφάνιση, αν θες να δεις στατιστικά. Τι κάνεις, generate ένα κωδικό για τον χρήστη admin και στατιστικά που θα βλέπεις. Backup, ένα σημαντικό. Εδώ βλέπετε backup interval. Ουσιαστικά, αν το χρησιμοποιήσετε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε πότε θα κάνει backup. Θα το κάνει μόνο. Θα πάρετε το πακετάρι, το site, μαζί με τη βάση, με όλα τα στοιχεία, αυτό το πακετάρι. Θέλετε καθημερινά, πέλη weekly, number of backups, πόσο copy να κρατάει. Πάλε 3. Και ποια directories να πάρει, γιατί μέσα στο account το χρήστη μπορεί να έχει κάποια directories που του βάλει κάποια έξτρα πράγματα. Και λες, αυτά δεν θέλω να τα κάνω. Οπότε πάνε, πας και λες ότι, όπως λέει παράδειγμα εδώ, βγάλε αυτούς τους φακέλους να μην τα κάνει backups. Γιατί στον πελάτη εσύ ανέβασες, ξέρω εγώ, 10 κειμένα. Μην τα κάνεις backup, δεν χρειάζεται. Είναι τα έχω ούτε σε άλλο. Οπότε αφού το ενεργοποιείς αυτό, τελείωσε. Πήγαινε. Δεύτερο βήμα. Φτιάξαμε ένα server. Αλλά αυτός θέλει να στήσει WordPress, παράδειγμα. WordPress θέλει database και θέλει να χτυπεί, να ανεβάσει αρχεία. Τα βήματα είναι απλά. Φτιάχνουμε ένα χρήστη. Στη καρτέλα database υπάρχει, database users. Σε ποιο πελάτη θα ανήκει, σε ποιο client δηλαδή, αυτός είναι. Database user αυτός, ένα σύμφυτο κωδικό για τη βάση. Αυτά φυσικά όταν θα τα φτιάξετε δεν θα τα σημειώνετε από πριν, γιατί μετά είναι δύσκολο. Το έχω πάθει. Αν δεν τα γράφεις σε ένα TXT αρχείο, μετά ψάχνεις. Φτιάξαμε ένα χρήστη για τη βάση. Εδώ πάλι επιλέγουμε σε ποιο site θα είναι, γιατί μπορεί να έχει καμιά δεκαριά εδώ, οπότε θα πρέπει να το προποιήσετε ανάλογα.
βάση MySQL database name. Παράδειγμα αυτό, ποιος χρήστης είναι, γιατί εδώ μπορείτε να έχετε και πολλά άλλα, οπότε καλό είναι να το δείτε. Έχει δυνατότητα να είναι μόνο να διαβάζει. Σημαίνει ότι αυτό που θα βάζετε μπορεί να διαβάζει, δεν μπορεί να τροποποιήσει. Ή να έχει και remote access. Αλλά απαιτεί φυσικά, αυτό απαιτεί και από το server να έχει τις ανάλογες ρυθμίσεις για να μπορεί να κάνει. Εδώ το chasset, αν είναι ήδη συστημένο σε UTF-8, καλό είναι να το τροποποιήσετε και αυτό για να υπάρχει. Τέλος, οπότε έχουμε εδώ τα στοιχεία. Φτιάχνουμε και ένα FTP χρήστη στο server αυτό, γιατί μπορεί να έχουμε και παραπάνω server. Όνομα χρήστη Σέργιος παράδειγμα, κωδικός, δώσ' μου ένα κωδικό. Quota δεν βάζω, αν και καλό θα ήταν. Web 1, client 1 και διαδρομή, σε ποιο παφή. Βλέπετε πώς έφτιαξε αυτό που σας έλεγα σε κάποια φάση, πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε εξ αρχής. Μου έφτιαξε όνομα χρήστη, που έχω εγώ σαν client, και ξαναέβαλε το ίδιο. Αυτή η τροποποίηση που το πώς το φτιάχνει εδώ, μπορούμε να το κάνουμε FTP για να μην είναι τόσο σύμφωνο. Δηλαδή το θυμάσαι πιο εύκολο τότε, μέσα από το username για τον FTP. Αν θέλουμε και web data να χρησιμοποιούμε, protected folders. Σε ποιο folder θα βάλουμε το λεγόμενο να είναι protected, στο path. Ένα cell user, αφού δεν δώσουμε περιορισμούς, μπορούμε να φτιάξουμε ένα cell user ο οποίος θα μπαίνει μέσα με SSH. Εδώ έχει διαφορετικό όνομα χρήστη και κωδικό. Κάποια options που δεν μου δίνει η δυνατότητα να φτιάξω με αντώτα options εάν δεν με φτιάξω. Βλέπετε, σημαντικό, csroot cell, που σημαίνει ο χρήστης θα κλειδωθεί μέσα στο home directory. Cron jobs, αφού έχουμε δώσει δυνατότητα, εδώ πρέπει να ξέρουμε πότε θα τρέχει σε αυτό το server, ποιες ώρες, ποιες μέρες, ποιους μήνες, και βλέπετε, σας δίνει παράδειγμα ότι στο client 1 MyScript CH, ή αν είναι αρχείο PHP που τρέχει κατά διαστήματα, κάτι σαν το Alibaba κάτω παράδειγμα που χρησιμοποιούν σε Joomla ή για WordPress ένα άλλο backup που έχει, του δίνεις αυτό το, τη διαδρομή ανάλογα, και αυτό θα τρέχει τις ώρες που έχεις βάλει. Αυτά είναι τα βασικά που κάνουμε. Ορίστε, αυτή είναι η πρώτη αρχική σελίδα που μας έφτιαξε. Είναι η αρχική σελίδα που φτιάχνει για το site, οπότε μπορείτε να το τροποποιήσετε ανάλογα όπως θέλετε, να φέρετε κάτι διαφορετικό να γράφει και όχι αυτό που έχει. Και κάποια mail τα οποία στέλνει στον πελάτη, τι θα γράφει το μήνυμα αυτό. Μπορείτε να τροποποιήσετε και εδώ ανάλογα αν θέλετε, και ουσιαστικά έχετε έτοιμα πράγματα. Μπορείτε να δείτε και όλα τα υπόλοιπα αρχεία του ASP.config εδώ, το τι κάνει. Εμείς θα δούμε λίγο, αφού έχουμε συνδεθεί, πώς έχει φτιάξει τους φακελούς. Στο βουβού έχει φτιάξει φάκελο applications, βλέπετε έχει βάλει round cube, ήδη είναι στην έρωτα. Έχει φτιάξει φάκελο clients, client 1, το site. Και ουσιαστικά το site είναι το symlink στο web 1. Οπότε πηγαίνουμε στο web 1. Έχει φτιάξει, αφού ενεργοποίησε και ένα χρήστη SSH, έχει φτιάξει ανάλογα το τι χρειάζεται εδώ. Με τα keys, bin, bus, έχει αντιγράψει ουσιαστικά αυτό το κεντρικό σύστημα τι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτός ο χρήστης. Έχει φτιάξει ένα ETC μέσα, δηλαδή έχει αντιγράψει πολλά από το σύστημα, αλλά μέσα σε αυτό το φάκελο, που σημαίνει, αν σαν σκυλάτης τώρα, σαν Σέργιος που ενεργοποίησα, πω μέσα σε εσύ, πέρα από αυτό το φάκελο, με παίρνω δεν μπορώ να βγω.
έφτιαχνε τα αρχαία έρωνς, εστιάξες και ίνδεξες τη μέρα. Αυτά είναι βασικά που φτιάχνει. Εγώ θα σας έλεγα ότι εάν εναστήσετε, δοκιμάστε μια φορά να κάνετε την κατάσταση, όπως είναι το κλασικό που θα μιλήσω, και δοκιμάστε μετά να το σκρίνετε. Και θα δείτε διαφορά τεράστια στο όταν είναι. Θα τα κάνει όλα έτοιμα και εσύ μετά απλά μα θες πειράζεις, αυτό είναι ειδικό πρόβλημα, ή αν δεν θες δεν πειράζεις. Και ένα σημαντικό είναι αυτό που σας είπα, να μην ξεχάσετε να το κάνετε, είναι να πάτε να τροποποιήσετε δύο αρχεία PHP είναι. Είναι σημαντικό για να δώσετε περιορισμούς στο λεγόμενο πελάτη ή στο λεγόμενο το domain, τι μπορεί να εκτελέσει. Custom PHP είναι settings και Apache Directives. Αν έχουν ερωτήσει, τα έκανα κάποια πράγματα γρήγορα, αλλά όπως βλέπετε το μόνο πράγμα που κάθεσε περιμένεις και μετά μπαίνεις και φτιάχνεις. Κάνεις κάποιες ρυθμίσεις, φτιάχνεις ένα πελάτη, φτιάχνεις ένα site και βάζεις πάντα πράγματα. Δεν είναι κάτι δύσκολο τρόμερο, έχει και άπειρα βιντεάκια στο YouTube. Και το documentation που έχει είναι αρκετά αναλυτικό. Κάτι σημαντικό, αυτό αφορά και το VestaCP που θα μιλήσω μετά από ένα μικρό διάλειμμα και το συγκεκριμένο πάνελ. Το κεντρικό αρχείο PHP είναι, τροποποιήστε το πόσα megabyte έχει upload. Εξ αρχής, αν κοιτάξουμε εδώ και κάνουμε αναζήτηση για upload, βλέπετε πόσο έχει. 2 MB. Τι να κάνεις 2 MB. Άμα έχεις βάσει 50, πώς θα πρέπει να κάνεις. Φυσικά και πόσα αρχεία μπορείς να ανεβάσεις. Και μετά, αν θες αυτό να είναι on ή off. Comment. Και βάζετε την ίδια γραμμή με τα ίδια στοιχεία, με διαφορετικό νούμερο που ορίζεται. Παράδειγμα για πόσο μεγάλο αρχείο μπορεί να κάνει απλό. Πάτε 50. Αυτό είναι καλό γιατί βάζοντας πρώτη φορά έχετε ένα έτοιμο. Οπότε για τα υπόλοιπα που θα προσθέσετε στη συνέχεια δεν θα χρειάζεται τίποτα, απλά κάνεις ένα copy-paste. Ένα CP από αυτό το φάκελο στον άλλο. Τελείως. Βάζεις μια γραμμή με comment για το αντιγράψεις το PHP είναι και μετά πηγαίνεις από το ένα στο άλλο ή το φτιάχνεις χειροκίνητο. Αυτό δεν το κάνει ο client, αυτό το κάνετε εσείς σαν διαχειριστές. Οπότε αυτό να το θυμάστε. Τώρα το κλείνω. Κλείνω και αυτό το αρχιάκι. Αυτό βέβαια τώρα βιάστηκα να το κλείσω, οπότε μπορεί να γκρινιάξει λίγο. Εντάξει, δεν πειράζει. Πάμε και σε αυτό, να στήσουμε στα γρήγορα ένα μικρό σερβερ. Πάμε στο graphical install, όπως πήγαμε και πριν. Εδώ δεν έκανα μετάφραση γιατί το script είναι δικό της. Τα άφησα έτσι όπως είναι. Πάμε στο English, για να μην μας κάνει καμία μαμουνιά με λοκάλι πάλι. Ουσιαστικά, αν θα επιλέξετε για δοκιμή να πάρετε ένα VPS ή cloud να πάρετε για να στήσετε ένα από τα δύο, διαλέξτε ένα τουλάχιστον να έχει ένα κύκαρα και κάτω δεν σας είναι στο, δεν έχει νόημα. Γιατί όλες οι υπηρεσίες τουλάχιστον θα πιάσουν, όπως είπα και στην αρχή, 500-600 MB. Εδώ έχει αυτό που είχα αναφέρει στην αρχή κάποια στιγμή, που βάζει τα hosts, να τα λεγόμενα sites. Εδώ θα βάζει στο home. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος θα το δώσουμε στο home. Όλα τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βάλουμε σε ένα partition κάθετος και τα αφήσουμε εκεί. Δεν μας ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα. Εκτός αν έχουμε δεύτερο δίσκο όπου θα κάνουμε τα λεγόμενα backup. Continue. Ναι, θα το κλείσω και να το βγάλω το CD-ROM ή το ISO που έχει. Okay. Finish installation. Κλείσει C.
και ξεκινάμε. Όπως αναφέρει το documentation, ξεκινάμε αυτό εδώ. Ωραία. Πρώτο μήνυμα. Θα βάλω Nginx, Apache, DNS, XML Server, Dovecote, πολύ καλό για διαχειριστή συνομή, και VSFTP, πολύ secure και πολύ γρήγορο. Από το κλασικό. Βάλετε mail address. Άντε να βάλω. OK, Internet, yes. Και θα κάνει την εγκατάσταση σε 15 λεπτά. Τέλος. Άι, παίρνει, προφάει, εγκαθιστάει. Μόνο, δεν κάνει τίποτα. Κάθε κρεμμύρι. Να πούμε με 5 πραγματάκια μέχρι να τελειώσει αυτό. Όπως θα δείτε, το documentation του VSTACP αναφέρει τα πάντα ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή, έχει από όλα. Το πώς κάνεις uninstall παράδειγμα, πώς κάνεις template description, με αυτό που ρώτησες τι μπορώ να αλλάξω, είναι τα λεγόμενα packages που έχει, πακέτα. Και ποια είναι αυτά, έχει αναφορά εδώ. Πολύ εύκολα, ποια είναι αρχεία config, παράδειγμα στο CentOS, πού βρίσκονται και τι κάνουν, ποια είναι τα log files τους. Πώς μπορείς με αυτό να ενεργοποιείς το WSFC module για να καταγράφει τους πελάτες τι έχουν πληρώσει, γιατί πάμε, αν πας σε production κατάσταση. Έχω πολύ ζωντανή και αρκετά δραστήρια κοινότητα που μου δίνουν και από ό,τι διάβασα εγώ σύντομα θα βγάλουν και ένα πάνελ με διαφορετικά πράγματα μέσα ή προσφύγεις έξτρα, τα οποία θα είναι με κάποια μικρή αμοιβή. Δηλαδή θα στοιχίζει, αλλά θα έχει και παραπάνω λειτουργίες από ό,τι θα έχει, ας το πούμε, η light έκδοση όπως έχει αυτή η κλασική. Και έχουν αρκετά πράγματα έχουν γράψει εδώ, τα οποία είναι τα ουσιώδης βασικά που χρειάζεται κάποιος για να μπορεί να δει πώς μπορώ, παράδειγμα, να αλλάξω το VSFTP. Δεν μ' αρέσει, γιατί εγώ θέλω Pure FTP. Όχι αυτό. Δεν γουστάω. Και ανάλογα εδώ πάει και σε δείχνει, ας πούμε, πώς μπορεί να το κάνεις και πώς μπορεί, ποια είναι τα αρχεία που πρέπει να προχωρήσεις μέσα στο VSFTP panel και να αλλάξεις τι θα λειτουργήσει με βάση αυτό που έχεις βάλει. Θέλω να βάλω Postgres SQL γιατί θέλω να δω να στήσω κάτι άλλο από το κλασικό κάποιο website και ανάλογα εδώ τροποποιείς το τι χρειάζεται εδώ. Ένα σημαντικό, μέσα στο panel κρύβει το κωδικό του MySQL χρήστη, δεν στο ρωτάει. Πρέπει να πας μέσα στα αρχεία του και σε ένα αρχείο βρίσκεις αυτό το κωδικό του root στις MySQL. Αφού θα στήσεις PHP MyAdmin, πρέπει να πας να το βρεις εκεί, είναι κρυμμένο. Ενώ στο άλλο σου το ρωτάει, οπότε πας και το βάζεις σχήμα. Σε αυτό δεν στο ρωτάει, απλά το στείνει. Στείνει με τα δικά σου repositories και αυτά και όπως βλέπετε, πετάει μηνύματα, κατεβάζει κάποιο conf αρχείο έτοιμο από αυτούς και πάει και στο βάζει στο δικό σου. Αντικαθιστά δηλαδή το υπάρχουν για να μετά θα πας και μπορείς να τροποποιείς αυτό γιατί αυτό ήρθε από αυτούς. Δηλαδή ουσιαστικά δεν κάνεις τίποτα και κατεβάζει και κάποια αρχεία του πάνε round cube παράδειγμα τα λοιπά, οπότε τα κλείσου. Έτοιμος. Okay. Αυτό είναι. Είναι έτοιμο ουσιαστικά. Όπως βλέπετε τα γραφήματα, αυτή τη στιγμή δεν τρέχει τίποτα, οπότε είναι ουσιαστικά ελάχιστος χώρος έχει. Εδώ είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα σε σχέση με το άλλο. Τα λεγόμενα services που έδειξα, κάνει stop, start, restart, οπότε δουλεύω.
εύκολα. Firewall, πολύ αναλυτικό και πολύ εύκολο στη χρήση. Πας και κάνεις έντυπη παράδειγμα την πόρτα και γυρνάει πίσω. Τα updates, τώρα είναι φρέσκο στη μένω, οπότε δεν θα έχει τίποτα. Οπότε ας δούμε δύο τα βασικά πραγματάκια. Αυτά είναι τα λεγόμενα πακέτα. Τι εννοούμε με πακέτα? Φυσικά πακέτα ξεκινάνε με το όνομα που έχει. Apache Template, πώς θα είναι, Hosting, Base, Deal, Default, PHP, CGI ή PHP, Fast CGI. Αυτό είναι το καλύτερο γνώριο που έχει. Nginx, πώς θα είναι, Hosting, Caching, Default. Αν ξέρεις ότι κάποιο site που θα βάλεις μέσα αυτό το πακέτο θα είναι για Caching, δηλαδή να κασάρει, να κρατάει αρχεία, τώρα να το βάλεις στο Caching. Δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά αλλιώς το αφήνεις στο default ή το δίνεις hosting, παράδειγμα. Ας το αφήσουμε default. DNS template πάλι default, μπορείς να το βάλεις και στο Gmail ή chart DNS. SSH root access no, εδώ και έχει πάλι περίπου τα ίδια λογική που έχει και στο άλλο, απλά στο άλλο το κάνει compiler σε. Δίνει Airbus παράδειγμα που είναι πολύ ελάχιστα πράγματα που μπορείς να κάνεις, που σημαίνεις βασικά. Οπότε, ανάλογα αν θες να το δώσεις, του δίνεις Airbus ή No Logging ή RSS, έτσι ένα θυμάμαι παλιό πακέτο το οποίο έπρεπε ο διαχειριστής να δώσει δυνατότητα τι μπορεί να εκτελέσει ο χρήστης. Είναι λίγο πολύ high-tech πράγματα, αλλά ήταν ωραίο γιατί το έλεγες, μπορείς να κάνεις CFTP, μπορείς να κάνεις CP, μπορείς να κάνεις MACDIR και τίποτα. Ή TAR, ANTAR και τα λοιπά. Οπότε δηλαδή με 5 δολές έχεις καθαρίσει. Λες μπες μέσα μέσα έτσι και κάνε ό,τι κουστάξεις. Μπορείς να εκτελέσεις μόνο 5 δολές. Οπότε δεν φοβάσαι ότι χρήστης να κάνει καμία πατάτα. Μετά από εκεί και πέρα είναι απλά πόσα domains μπορεί να έχει, πόσα web aliases μπορεί να έχει πέρα το domain, DNS, πόσα records, πόσα mail server μπορεί να φτιάξει ο χρήστης, κουότα που δίνεις in megabytes, εδώ θέλεις να προσέξετε, bandwidth πάλι το ίδιο και ποια θα είναι τα name servers. Δηλαδή προφανώς όταν στείνεις σε production κατάσταση θα βάλεις τα δικά σου DNS, οπότε ο χρήστης όταν θα φτιάχνει ένα site να το ορίσει κάποια διάθεση, θα τα βλέπει αυτούς εκεί καρφωμένα και δεν μπορεί να τα κάνει. Εκτός αν είναι το λεγόμενο multi-χρήστης, ο οποίος θα έχει δικά του διάθεση. Εκεί προφανώς μπορείς να δυνατότητα να το δώσεις να τα αλλάξεις. Στατιστικά θέλουμε AVSTAT, εγώ προτιμώ AVSTAT γιατί είναι πολύ πιο ομορφούλικο και έχει ενδιαφέρον. Στατιστικά πότε βάζουμε όνομα χρήστη και κωδικό και το κάνει generate. Additional FTP, βλέπετε τι λέει. Prefix admin will be automatically added to username. Που σημαίνει ότι θα φτιάξει όνομα χρήστη, θα βάλει όπως κάνουν και τα κλασικά panel το όνομα χρήστη του το domain και με κάτω πάνω θα προσθέσει αυτό που θα του βάλει εδώ. Κάνει πάλι το ίδιο. Μπορείς να φτιάξεις FTP για όχι τον πελάτη, για κάποιον άλλο και να του δώσει συγκεκριμένη διαδρομή ότι μόνο εκεί μπορεί να πει. Οπότε θα μπαίνει με FTP και θα ανεβάζει 10 αρχεία. Δεν μπαίνει, θα χτυπιέται να κάνει κολοτούμπες, πέρα από αυτό το φάκελο δεν θα πει γιατί εκεί θα το καρφώσει. Και εδώ το βάζεις να του στείλει όλα αυτά τα στοιχεία που θα του δώσει, θα του στείλει με email, τελείως. Καθάρισε. Οπότε ας φτιάξουμε πρόχειρα ένα χρήστη για να δούμε από τη μεριά το χρήστη τι κάνουμε. Κάτσε, θα επιλέξω ας πούμε το default που έχει πολλά. Γλώσσα, έχει πολλές γλώσσες και πάμε τώρα να δούμε user. Πάρε, το ίδιο πράγμα είναι όπως και στο άλλο. Μπορώ, αν και στο άλλο δεν έπαιξε εύκολα, να κάνω login σαν ξέρω user. Χωρίς καν να χρειάζεται να βάλω κωδικό. Μπήκα μέσα. Όταν θα κάνω logout θα ξαναγυρίσω σαν admin. Οπότε τώρα εδώ μπορώ να πάω να φτιάξω ένα domain. Αλλιάς να το κάνει έτσι, εντάξει δεν με πειράζει, Nginx support να το κάνει.
στατιστικά φέλο. Λέωνομα Χρήστη Σέργιος και κωδικό αυτό που μου έδωσε στην αρχή, δεν είναι το ίδιο. Βάλε αυτό, δώσ' μου και ένα FTP. Βλέπετε, το έχει ήδη προσθέσει. Γράφει, πρέφηξ Σέργιος, κάτω Παύλα και ό,τι το δώσω. Θα το δώσω έτσι. Θα το δώσω και το ίδιο κωδικό και να αφήσω το κάπως έτσι. Μου δείχνει ήδη διαδρομή. Home, Sergios, Web, διέφτιαξε το domain. Για το domain μέσα από κονσόλα πώς είναι. Και είπαμε ότι αυτό το βάζει στο home. Εντάξει, έφτιαξε για τον admin, έφτιαξε ένα φάκελο για backup και έφτιαξε ένα φάκελο γκριγκλου, που είναι ο βασικός χρήστης που στήθηκε. Για τα μία. Και ορίστε, έχει το conf, για DNS, ναι, για mail, για web. Άμα τα κάνουμε, έχει TMP φάκελο και έχει το web. Το οποίο, τώρα που θα τελειώσω εγώ, με την προσθήκη, τέλος. Πλέον εδώ μπορώ να ρίξω να κάνω edit και τα DNS settings για αυτό το domain. Από μόνο το έχει βάλει πολλά, παράδειγμα εδώ, η IP να ορίσω, ποια θα είναι, και εδώ έχει list 11 records. Δείτε, έχει όλα αυτά που συνήθως δίνουν οι προβάτες. Πού θα φτιάξει DNS record, τι θέλεις να κάνεις, type alpha, RASI, name, MX, server key, DNS, BPR, CPF, όλα τα φουρφούρια καρόλα, ό,τι προχωρεί. Να προσθέσουμε mail domain. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε. Πολύ πιο εύκολο, χωρίς περιττά πράγματα. Θες δίκαιο. Anti-spam, support, antivirus, ok, πάρε και ένα δίκαιο. Τελείωσε. Είναι πολύ πιο απλό από το άλλο. Γιατί το άλλο είναι ψιλοσύμφητο ήταν σε αυτά. Γιατί έχει όλα αυτά. Έτοιμο. Κατεβατά. Το ίδιο πράγμα και στη βάση. Είναι λίγο πιο απλό. Α, εδώ έχει και το εξής. Open web mail. Έτοιμο. Με round cube. Στην έννοια. Οπότε έφτιαξε mail, δεν έχει μέσα. Κατευθείαν δηλαδή από μέσα. Το ίδιο πράγμα και στη βάση. Α, φτιάχνει τη βάση. Database, ξέρω εγώ. Σερ. User. Sergios. Generate password. Αν μην βάλουμε αυτό που είπαμε στην αρχή. Type MySQL. Host, local host. UTF, send login, δεν θέλω να μου στείλεις τίποτα, άντε για. Έτοιμο. Πού είσαι, α, εδώ, μου το έδωσε σαν link. Κατευθείαν, create backup. Εδώ έχει backup exclusion, τι δεν θέλω να πάρεις backup, το παίρνει όπως είναι. Με όλο, μέσα. Και να δούμε εδώ. Τι πραγματικά μας έχει κάνει. Ορίστε. Έχουμε ένα φάκελο web και μέσα έχουμε όλα τα domains που θα φτιάξει. Έχει φτιάξει ένα αυτό, έχει φτιάξει GI, documents errors, logs, τα οποία θα βλέπουμε εμείς, το private και δύο φακέλους, public HTML και public CHTML. Που είχε φτιάξει το index HTML αρχείο, το οποίο από πριν μπορούμε να το αλλάξουμε. Ποιο θα είναι, αυτό το αρχικό που θα ανοίγει. Νομίζω ότι αν το ανοίξουμε με διαφορετικό browser, αυτό είναι. Τίποτα ιδιαίτερο, πολύ απλό. Έχει βάλει το domain name και οπότε εάν από πριν τροποποιήσεις το γονικό αρχείο, το ποιο θα είναι το conf όπως έχει εξαρτά, είναι πολύ απλό. Θα βάζει αυτό που έχεις φτιάξει εσύ. Δεν έχει κάτι άλλο εδώ να σας πω, γιατί ουσιαστικά είναι πολύ απλά τα πράγματα. Κάνω logout σαν Σέργιος που είμαι. Οκ.
και γυρνάω σαν administrator. Γραφικά δεν έχει πάρει τίποτα ακόμα, αλλά είναι ωραίο αυτό, φτιάχνει και άμα το αφήσει, βλέπετε εικονίδιο, γυρνάει. Οπότε και την ώρα δαδιά του έχει σε μια καρτέλα αυτό το πράγμα, συνέχεια προκροφής, τι πόρους τρώει και ανάλογα πέσει. Στατιστικά, per user, per admin, οπότε μπορείς να δεις. Να δεις τι έκανε ο χρήστης, που δεν έκανε τίποτα ακόμα. Log, εδώ καταγράφει τι έχεις κάνει και τι έπαιξες το προηγούμενο διάστημα. Στα services βλέπεις, σε λέει πόσα λεπτά είναι η app, όλα τα services, κανάλα για να κάνεις stop and start. Αυτά τα είδαμε, ουσιαστικά δηλαδή από θέμα admin δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Μόνο να φτιάξουμε τα πακέτα και να ορίσουμε ένα δικό μας πακέτο το οποίο θα έχει με δικιά μας DNS και μετά να δώσουμε στο χρήστη πόσα μπορεί να φτιάξει και ποια θα χρησιμοποιήσει με βάση το πακέτο. Τελείως. Να το τροποποιήσουμε, δηλαδή να το δώσουμε από εδώ το default και να ορίσουμε εκεί πόσα θέλουμε να έχουμε ή να βάλουμε άπειρο και ανάλογα θα χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Ήδη έχει καταγράψει εδώ 97, τώρα φαντάζομαι δεν είναι γιγαμπάιτ, είναι μεγαμπάιτ. Και να δούμε λίγο πού τα βάζει αυτό το πράγμα. Εδώ έφτιαξε το verbalizer για να είναι έτοιμο. Backups δεν έχουμε. Νομίζω ήταν. Έχει όλα τα αρχεία που υπάρχουν εδώ, τα οποία μπορούμε να τα διαβάσουμε. Ορίστε, το MySQL Conf, εδώ πρέπει να είναι ο κωδικός του root. Το έκρυψε εκεί μέσα. Εδώ είναι όλα τα data, user local Vesta. Εδώ έχει τα client CGI, conf και τα λοιπά, οπότε εδώ εάν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι άλλο. Μειονέκτημά του σε σχέση με τα SP config είναι ότι τουλάχιστον δεν είδα να δίνει ξεχωριστό PHP, είναι για το per site ή per client που φτιάχνουμε στο άλλο. Δηλαδή, θυμάστε στο άλλο βάλαμε disable functions και πήγε αντέγραψε το γονικό το οποίο μπορούμε να το τροποποιήσουμε και να βάλουμε περιορισμούς μέσα για το κάθε χρήστη. Εδώ δεν το είδα. Ίσως να υπάρχει κάποιος τρόπος το οποίο εγώ δεν το ξέρω. Οπότε δηλαδή το γονικό PHP είναι που θα τροποποιήσουμε και θα κάνουμε περιορισμούς από εκεί θα παίξει. Ναι, εδώ είναι τα αρχεία πώς βάζει όταν φτιάχνει το domain. Πώς βάζει τα errors, stats και τι φακέλος φτιάχνει για κάθε περίπτωση. Αυτά. Νομίζω αρχή για σήμερα. Σας έχω δώσει μπόλικη πληροφορία. Δεν έχω να προσθέσω κάτι ιδιαίτερο πλέον. Σε αυτό νομίζω από άποψη δοκιμής εμένα Vesta CP μου άρεσε πιο πολύ. Εδώ έχει το εξής. Netstat. Βλέπετε, εδώ, πού παίζει απάντηση, σε ποια πόρτα παίζει απάντηση. Τοπικά, δηλαδή ουσιαστικά μεταξύ τους δεν μιλάει, ο απάντηση δεν μιλάει προς τα έξω. Απάντηση μιλάει από μέσα. Ουσιαστικά δηλαδή εσύ φτιάχνεις site, στείνεις WordPress, στείνεις Drupal, στείνεις Joomla, στείνεις Ουγέν, φτιάχνεις έτσι φτιάξεις κανονικά, χωρίς παράδειγμα έτσι φτιάξεις, λέω. Φτιάχνεις τους περιορισμούς που έχεις και λειτουργείς με λογική του Apache, αλλά προς τον έξω κόσμο το σερβέρι είναι Nginx. Οπότε δεν μπαίνει στον κόπο. Ωραία, Nginx και τι αρχείο, εκεί δεν έχει έτσι έξι. Κάτι άλλο, πρέπει να το μάθω κοινού. Λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο, γιατί θα το παραδείγμα.
αυτή τη απάτσα στο Engineer από εσωτερικά. Και προ τα έξω το σερβίρι Engineer δεν ασχολείσαι καθόλου. Πώ σα φαίνεται. Είναι ωραίο, είναι πιο ωραίο από το προηγούμενο. Το πολύ πιο γρήγορο. Ε? Πιο γρήγορο, πιο άνετο. Είναι πιο φιλικό, μπορώ να πω. Είναι πολύ πιο φιλικό από το άλλο. Στο ISP config δηλαδή πήγε στο mail και είχε τον ένα κατεβατό πράγματα από το ό,τι είναι όλα αυτά. Άντε τώρα δεν καταλάβω. Ό,τι δεν ξέρουμε δεν το πειράζουμε. Όχι, απλά σας έδειξα από μεριά του διαχειριστή αυτά. Αν σας το έδειχνα από μεριά του χρήστη που έχει περιορισμούς που έχει βάλει ο διαχειριστής είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Πολύ ήπια πράγματα. Μπορείς στον χρήστη να μην βάλεις να διαχειρίζεται DNS. Φεύγει αυτή η καρτέλα. Να μην βάλει να διαχειρίζεται ξέρω εγώ, applications να βάλει έξτρα. Φεύγει αυτή η καρτέλα. Δηλαδή πολύ, πολύ λιγότερα πράγματα και θα έχει ο χρήστης. Άμα το βάζεις περιορισμούς, δηλαδή λέμε, έχουμε το admin, φτιάχνουμε ένα reseller και φτιάχνουμε ένα client για αυτό το reseller. Τα βήματα. Οπότε ο reseller έχει και περιορισμούς και client έχει περιορισμούς που θα το βάλει ο reseller. Οπότε ο client θα βλέπει 5 εικονίδια. Το mail, FTP, ξέρω το mail. Τα. Τέλος. Και δεν βλέπει τίποτα άλλο. Οπότε είναι πολύ πιο συμμαζεμένο τότε για τον τελικό χρήστη, για τον τελικό παντέκτη του πάνω. Και εδώ το ίδιο. Απλά μπορούσα να πάω να τροποποιήσω το conf αρχείο, το default αυτό, στα παγκάτες και να κόψω. Τι δεν μπορεί να κάνει ο χρήστης έργος που έφτιαξε. Δεν μπορεί να κάνει πέρα από αυτά, μόνο αυτά τα συγκεκριμένα. Το ίδιο πράγμα θα συμμαζευτεί και εδώ. Το ίδιο. Αλλά σε εμφάνιση και η φιλικότητα είναι πολύ πιο